στο τηλέφωνο. Και ο οποίος θα σας επισκεφθεί αύριο. Θα έρθει στην Αθήνα, μου λέει σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο. Ακριβώς. Θα έρθει και μεταξύ άλλων θα ζητήσουν και κάποια μέτρα ανακούφισης, όπως κάποιες φοροελαφρύνσεις ενδεχομένως ή κάτι τέλος πάντων, προκειμένου να ανακουφιστούν και αυτοί από την απώλεια των εσόδων που είχαν. Εμείς θα έρθουμε και θα στηρίξουμε τα αιτήματά τους, όπως το έχουμε κάνει και αυτές τις ημέρες. Προφανώς για να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Δηλαδή, μπορεί παράδειγμα ο προγραμματισμός της ΑΔΕ να ήταν να πάει να εξετάσει για αποδείξεις. Οτιδήποτε, προφανώς αυτές τις μέρες που οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν μια καταστροφή πρέπει να δείξουμε την αντίστοιχη κατανόηση, έτσι. Δεν είναι βέβαια ζήτημα της φοροδιαφυγής ή το ζήτημα της εργασίας από το ΣΕΠΑ, αλλά βέβαια δεν μπορείς να πας στη στιγμή που άλλος καταστρέφεται και να εξαντλήσεις την αυστηρότητά σου ή να στέλνεις τους ελέγχους εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν έγιναν και γίνονται όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα γίνουν ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα και κυρίως από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού θα στηρίξουμε πρώτον όλα τους τα αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών από τη μία μεριά και δεύτερον κάνουμε συντονισμένες ενέργειες. Ήμουνα και χθες σε συνομιλία με τον υπεύθυνο του ΕΟΤ στην Ρουμανία, τον κύριο Σταφυλάκη, και συζητήσαμε πώς θα μπορέσουμε να αναστρέψουμε το κλίμα. Εδώ είχαμε, είναι το μόνο, γιατί πρέπει να βάλουμε λίγο και τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήγμα στο συνολικά στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Δεν είναι οι κύριες αγορές αυτές της χώρας μας, δεν είναι οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί αυτή της χώρας μας. Κυρίως είναι εσωτερικός τουρισμός. Αντιλαμβάνεστε ότι μία εικόνα ανθρώπων, οι οποίοι στηβάζονται σε ένα λιμάνι και από κάτω γράφει Greece, έτσι, δηλαδή μπορεί ο άλλος να μην συγκρατήσει το Σαμοθράκι, αλλά θα συγκρατήσει το Ελλάδα. Είναι μια άσχημη εικόνα. Όμως, επειδή κάναμε τη μελέτη, στην Τουρκία που είναι προορισμός που πηγαίνει σε Σαμοθράκη, δεν είχαμε αρνητικές εικόνες. Στη Βουλγαρία που είναι πιο ισχυρός προορισμός στη Ρουμανία τουριστών. Που προέρχεται στη Ρουμανία, λοιπόν, στη Ρουμανία ήταν το κύριο πρόβλημα. Δεν είχαμε πρόβλημα λοιπόν στη Δύση, δεν είχαμε πρόβλημα σε άλλες αγορές που πηγαίνουν και στη Σαμοθράκη. Είχαμε στη Ρουμανία, γιατί είχαμε και την Υπουργό Εξωτερικών να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει. Και γι' αυτό το λόγο η καλή συνεργασία που είχα προσωπικά και με τον πρέσβη για να βοηθήσουμε τους εγκλωβισμένους πολίτες οδήγησε σε μια επιστολή της ίδιας της Υπουργού Εξωτερικών και τώρα θα την αξιοποιήσουμε αυτή την επιστολή. Που με ευχαριστεί προσωπικά για την βοήθεια που έδωσε στους συμπολίτες της, θα την αξιοποιήσουμε και στον τοπικό τύπο, ώστε με δελτία τύπου και με επαφές που έχουμε με την κρατική τηλεόραση στη Ρουμανία και με άλλες ενέργειες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, να αναστρέψουμε το κλίμα. Υπάρχει και μια εκπομπή που έγινε πρόσφατα, πέρσι γυρίστηκε, φέτος προβλήθηκε και θα προσπαθήσουμε να επαναληφθεί, ώστε να φέρουμε το κλίμα και να ανακτήσουμε το χαμένο. Κύριε Υπουργέ, έχετε εικόνα συνολικά για την τουριστική κίνηση την φετινή χρονιά? Ναι, η εικόνα είναι μεικτή, αν θέλετε. Είναι μια εικόνα σταθεροποίησης. Mm-hmm. Ήταν πιο αρνητική στην αρχή της σεζόν και με κάποιες ενέργειες που γίναν συντονισμένες από τον ΕΟΤ, κάποιες καμπάνιες, αλλά κυρίως γιατί ξεκολλήσαμε και τα διαφημιστικά προγράμματα είχαν κολλήσει μέχρι αρχή σεζόν. Δηλαδή, μπορεί να κλείσει η χρονιά με θετικό πρόσημο, λέτε, στις αφήξεις τουριστών? Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε ούτε για λίγο αρνητικό, ούτε για λίγο θετικό. Σταθεροποιητικό θα είναι το πρόσημο. Mm-hmm. Και λίγο θετικό να είναι, δεν θα είναι η αύξηση. Πάντως, αυτό που λένε οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ότι αρκετές αγορές δίπλα μας, η Τουρκία αλλά και η Βόρεια Αφρική, άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν πίσω και τον κόσμο που είχαν χάσει εξαιτίας των εσωτερικών πολιτικών τους κρίσεων. Αν θέλουμε να συνδυάσω αυτό που πολύ σωστά λέει ο Απόστολος.